Για τις πατάτες με μπύρα χρειαζόμαστε 8 μέτριες πατάτες, 1 τρίτο του φλιτζανιού ελαιόλαδο, χυμό από 2 λεμόνια, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα πικάντικη, 330 ml ξανθιά μπύρα, 50 γραμμάρια βούτυρο, ρίγανη αποξηραμένη, λίγη φρέσκια ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Το πρώτο πράγμα που κάνω για τις πατάτες με μπύρα στο φούρνο, ανάβω το φούρνο μου στους 200 βαθμούς. Αέρα θα ψήσουμε μεσαία σχάρα. Θέλω ένα ταψί. Διαλέξτε μου ωραία πατάτα, μέτριες, δεν θέλω πολύ μεγάλες, 8 μέτριες πατάτες. Αν είναι πιο μικρές, θα τις κάνετε κηδονάτες. Θέλω οι πατάτες στο ταψί μου να είναι σε μία στρώση, να μην καλύπτει μία την άλλη. Θέλω να διαλέξετε μία μπύρα που να μην βγάζει πολύ πίκρα, να είναι πιο απαλή. Μία λάγκερ είναι μια χαρά. Αλάτι και πιπέρι. Και για να δώσω και έξτρα νοστιμιά στις πατάτες φούρνου με μπύρα, θα χρειαστώ και αγνό αγελαδινό βούτυρο. Μου αρέσει αυτή η συσκευασία με τα mini block, γιατί χρειάζομαι μικρή ποσότητα και το υπόλοιπο παραμένει φρέσκο, κλεισμένο στο αλουμινόφιλο και με βολεύει πάρα πολύ στη μαγειρική όταν θέλω λίγη ποσότητα βουτύρου. Μικρά κομματάκια εδώ και εκεί. Φρέσκια ή αποξηραμένη ρίγανη. Τι έχετε στο σπίτι σας? Αυτή τη ρίγανη που έχετε, αυτή να βάλετε. Λίγη αποξηραμένη ρίγανη και αφού έχω και φρέσκια, θα βάλω και λίγη φρέσκια γιατί μου αρέσει το άρωμά της πάρα πολύ. Εγώ αυτά τα φαγητά δεν τα κάνω απλά για να συνοδεύσω κρέας. Το φτιάχνω και το τρώω για φαγητό. Οι πατάτες φούρνου για μένα είναι από τα ωραιότερα φαγητά, το λατρεύω. Και θέλω πικάντικη μουστάρδα. Έχει μέσα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και αρωματικά μπαχαρικά. Ωραία. Θέλω και την μπύρα μου. Μπύρα σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά θέλω και ελαιόλαδο και θέλω και χυμό από 2 ζουμερά λεμόνια. Τις θέλω λεμονάτες στις πατατούλες μου. Στύψτε μου και τα λεμόνια από πάνω, να γίνουν έτσι ξινούτσικες και φανταστικές. Και τώρα θέλω ελαιόλαδο. Και τώρα θέλω την μπύρα μου, μπύρα σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν θα βάλετε νεράκι, αυτό είναι το υγρό, έτσι. Και αν θέλετε, βάλετε ένα γαντάκι και ανακατέψτε μου ωραία τα υλικά μέσα στο ταψί. Σκεπάσω με αλουμινόχαρτο. Το αλουμινόχαρτο δεν ακουμπάει στην πατάτα, λειτουργεί σαν καπάκι για το ταψί μου. Σφραγίζω καλά, δεν θέλω να χάνω τους υδρατμούς και πάω για φούρνο. Στα 50 λεπτά θα ξεσκεπάσω και θα τις αφήσω να καραμελώσουν. Η μπύρα αυτό το καλό έχει. Όπου και να τη βάλεις στο φούρνο, καραμελώνει το κρέας, την πατάτα, τα λαχανικά και τα κάνει τέλεια. Φανταστικές πατατούλες με τέλεια κρούστα. Και να σας πω το πιο ωραίο, η μπύρα και γενικά το κρασί, το αλκοόλ, όταν ψήνεται, χάνεται τελείως το αλκοόλ. Τα αρώματα κρατάμε, το καραμέλωμά τους κρατάμε. Στο τέλος μένουν με το λαδάκι τους και γίνονται μέσα μαλακές και απ' έξω φανταστικές. Λατρεύω πατατούλες, λεμονάτες, που τσιμπάνε λίγο στο λεμόνι όταν τις τρως.
Φτιάξτε τις τώρα, θα με θυμηθείτε.